Κύριε Κορεντζίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σωστά τα λέει ή δεν τα λέει σωστά η ΜΕΤΑ ΟΤΑ? Ο καθένας τα λέει από την πλευρά του. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Υπάρχει θέμα απολύσεων. Απολύσεων με την έννοια νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί εδώ μιλάμε για συμβάσεις. Είναι ετήσιες συμβάσεις. Ακριβώς. Οπότε, και χαίρομαι, ναι, χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, ναι, σωστά το θέμα. Δεν υπάρχουν απολύσεις. Λοιπόν, υπάρχει μία ανανέωση συμβάσεων. Μία ανανέωση σε υπάρχει. Κάποιους, ναι. Σε κάποιους ανθρώπους, ναι, και βέβαια στο πλεονάζον προσωπικό. Υπάρχει πλεονάζον προσωπικό αυτή τη στιγμή? Υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας, υπάρχουν μειώσεις, μείωση του πληθυσμού, ναι, γενικά στον Δήμο Καστοριάς, υπάρχει μείωση και στα παιδιά που φοιτούν. Το υπάρχον προσωπικό πώς είναι ικανό... Πώς είναι η παραπάνω λοιπόν, πώς είναι το υπάρχον? Το υπάρχον προσωπικό, το μόνιμο δηλαδή προσωπικό, ναι, ναι, αυτή τη στιγμή του νομικού προσώπου, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 320 παιδιών, ναι, 320 νηπίων. Και αυτή τη στιγμή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς είναι 223 νήπια. 223. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπερκαλύπτει το, ναι, το υπάρχον προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό της ανάγκης των νήπιων. Αυτοί οι υπεράριθμοι, όπως τους λέτε, πότε είχαν προσληφθεί? Είχαν προσληφθεί πριν από 4 χρόνια, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, και βέβαια όταν από τη κάποιος... διοίκηση Αγγελή δηλαδή. Ναι, όταν κάποιος προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σημαίνει ότι ο χρόνος εργασίας έχει μια ημερομηνία λήξης. Ήταν νομίζω ένα χρόνο γινόταν. Κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται η ανανέωση και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες ή σύμφωνα αν αντιλαμβάνεσαι κάπως διαφορετικά, ναι, την κατάσταση, μπορείς να ανανεώσεις και για κάποιους άλλους λόγους. Ναι, κύριε Κορεντζίδη, λοιπόν, τότε που είχαν προσληφθεί, για να το λύσω λίγο αυτό το θέμα, ναι, υπήρχε η αναγκαιότητα, δηλαδή υπήρχε ανάγκη να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι? Προφανώς, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω για την σημερινή κατάσταση. Γιατί θα έπρεπε τα νήπια να είναι πάνω από 320, γιατί λέτε ότι με αυτούς, ναι, που έχουμε τώρα καλύπτουμε 320. Σήμερα είναι 223. Τότε δηλαδή ήταν παραπάνω από 320. Μπορεί να υπήρχε αυτό. Σας είπα ότι θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους πώς έχουν πάρει τις αποφάσεις, τι ανάγκες υπήρχαν τότε. Εγώ σας λέω με την υπάρχουσα κατάσταση τι ισχύει και για ποιον λόγο βρισκόμαστε εμείς ως νέα δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καστοριάς. Σε πόσους δεν θα ανανεώσετε λοιπόν τις συμβάσεις αυτές? Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να μπει μια σειρά, να μπει μια τάξη, να μπει ένα νοικοκύρεμα και να εργαστούμε σύμφωνα με αυτό που ορκιστήκαμε, ναι, να εκπληρώνουμε τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας. Σε πόσους λοιπόν δεν θα ανανεωθούν? Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουμε τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας, προχωρούμε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Ναι. Σε πόσους δεν θα ανανεώσετε λοιπόν τις συμβάσεις αυτές? Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι παιδικοί σταθμοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν έχουν την ανάγκη 15 βρεφών υπηκόμων. Το νομικό πρόσωπο του Δήμου Καστοριάς έχει αυτή τη στιγμή μόνιμο προσωπικό 16 βρεφών υπηκόμους. Yeah. Άρα υπερκαλύπτονται από την ειδικότητα των βρεφών υπηκόμων οι ανάγκες αυτές. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν κάποιες ανανεώσεις ό,τι έχει να κάνει με μάγειρες και στον τομέα της καθαριότητας. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Σε ποιους θα ανανεώσετε και σε ποιους δεν θα ανανεώσετε και με ποια κριτήρια? Γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μπουν και άλλες συζητήσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια. Η καθαριότητα, παράδειγμα, που είναι. Πρωταρχικό. Αν θυμάμαι καλά, είναι 8 άτομα, ναι, από την καθαριότητα. Αλλά οπότε χρειάζονται όλοι. Ναι. Είναι απαραίτητη και από την ειδικότητα των μαγείρων χρειαζόμαστε 1-2, οπότε θα ανανεωθούν από τους 5 που υπάρχουν, θα ανανεωθούν οι 2. Μάλιστα. Και βέβαια αυτή η ανανέωση έρχεται ένα ερώτημα, γίνεται όταν με λέτε την εμπειρία, παιδική γίνεται σταθμή. Με τα μόρια, γίνεται, ναι, με το... Έρχεται ένα ερώτημα εδώ. Όταν μέσα λέτε, και λέει, από τη σειρά που έχουν προσληφθεί από τον ΑΣΕΠ. Όταν λέτε λέει παιδικούς σταθμούς, εννοείτε τους βρεφονηπιακούς? Εννοούμε τους παιδικούς. Τους παιδικούς, άλλο είναι οι παιδικοί. Δικαίου, γιατί, είναι να μην πλέξουμε με τους βρεφονηπιακούς που έχουν τις εκκρεμότητες οικονομικές, που έχουν 8 μήνες να πληρωθούν. Και δεν είναι οι μόνοι. Και δεν είναι οι μόνοι, κύριε Νατσούλη, δυστυχώς. Όπως είπα, διανύουμε την 25η μέρα της διοίκησης του Δήμου Καστοριάς. Τις μετράτε τις μέρες? Και η μισή ημέρα, έτσι λέει το ημερολόγιο. 1η Σεπτεμβρίου αναλάβαμε, 25 έχουμε σήμερα. Οπότε διανύουμε την 25η μέρα. Και ειλικρινά στεναχωριέμαι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ειλικρινά στεναχωριέμαι, διότι τη μισή μέρα
την αναλώνουμε ώστε να, για τις υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οφειλές, για τις διακοπές του ρεύματος κλπ. Και μας έρχεται μήνυμα από το Μανιάκι για το γήπεδο, τα παιδιά δεν μπορούν να αθλητούν, τι γίνεται, το χόρτο δεν μπορεί να ποτιστεί, μας λένε εκεί από αυτές τις καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Έχετε υποσχεθεί, ότι στο επόμενο, έχετε υποσχεθεί ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσετε αναλυτικά στοιχεία και για αυτά. Πότε θα είναι αυτό το Συμβούλιο? Το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, γιατί ναι, συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία, ναι, πάντως είναι κάτι το οποίο θα γίνει, έτσι ναι, και αλλιώς, και όπως σας είπα, το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου, και την λέω αυτή την ημερομηνία, γιατί θα είμαστε έτοιμοι και για την ενημέρωση του κόσμου, για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα είναι μια ημέρα στην οποία θεωρούμε ότι θα έχει μπει η σειρά που θέλουμε, ναι, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος έτσι όπως νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα. Όπως γνωρίζετε, επίσης την προηγούμενη Δευτέρα έγινε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, όπου ορίστηκαν τα νέα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων. Ναι. Κάποιες είναι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν. Ναι. Κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως μία από αυτές είναι και αυτό που μου αναφέρατε. Τα γήπεδα, μόλις, δηλαδή, το καπί, εκεί που είχαμε πολλές χιονοδρομικό. Το γήπεδο στο Μανιάκι, που το χρησιμοποιεί ο Αθλητικός Σύλλογος Γραμμοχωρίων. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, συστήνονται τα νομικά πρόσωπα και ξεκινούν τη διαδικασία άμεσα για την διευθέτηση αυτών των προβλημάτων. Τώρα, να επανέλθω λίγο για να κλείσουμε το ζήτημα των απαιδικών σταθμών. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις, σας έχουν ζητήσει να σας δουν, σας έχουν κάνει φορές κάποιο αίτημα να τους ανανεώσετε τις συμβάσεις? Τους έχω δει αρκετές φορές, είναι άνθρωποι οι οποίοι απόλυτα καταλαβαίνω το πρόβλημα. Αλίμονο, ποιος δεν θέλει να βλέπει συμπολίτες του να έχουν δουλειά, συμπολίτες του να έχουν τέτοια προβλήματα. Ήταν και κάτι το οποίο θέλαμε να προχωρήσουμε εμείς ως νέα δημοτική αρχή. Ένας από τους στόχους είναι να αυξήσουμε τον πληθυσμό και όχι να τον μειώνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τεθούν κάποιες προτεραιότητες και, όπως εξήγησα και στους συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε αυτή τη στιγμή πίεση χρόνου. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια ανανέωση μέσα σε 10 ημέρες από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς, και βέβαια σε αυτές τις 10 μέρες εμείς δεν θα μπορούσαμε καταρχά αφενός να βρούμε χρήματα για την πληρωμή των μισθών, της μισθοδοσίας. Επίσης είναι κάτι που το θεωρώ αυτονόητο εγώ, ότι άνθρωπος που εργάζεται θα πρέπει να πληρώνεται, οπότε είναι μια μεγάλη πληγή αυτή για τον Δήμο Καστοριάς να υπάρχουν εργαζόμενοι που να μην αμείβονται για αυτό που προσφέρουν. Και αφετέρου θα έλεγα για την πίεση του χρόνου, αφενός λοιπόν δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου ώστε να βρούμε χρηματοδοτήσεις για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να ανανεωθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 10 ημερών, αφετέρου είναι ένα προσωπικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ απλά αυτά, είναι πολύ κατανοητά από όλο τον κόσμο. Να σας κάνω μια απλή ερώτηση σας, κύριε Νατσουλή. Στο σταθμό σας απασχολείται και άτομα που δεν σας χρειάζονται, τα οποία θα έχετε την υποχρέωση να τα πληρώνετε? Μακάρι να μπορούσαμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ, και στην επιχείρησή μου το ίδιο ακριβώς κάνω. Δηλαδή τα άτομα που μου χρειάζονται, αυτούς απασχολώ και αυτούς και αυτοί αμείβονται. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική λέτε ότι θα λειτουργήσετε και στην πορεία του Δήμου. Τώρα, να πάμε σε μια ακόμη κατεύθυνση της καθημερινότητας, γιατί έχουμε ήδη πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες για λάμπες κυρίως. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, mm-hmm, κάηκαν όλες τις λάμπες. Όχι, τα ζητήματα καθημερινότητας πότε θα αρχίσετε να τα βάλετε σε μια ομαλή ροή? Γιατί με τις λάμπες περνούσε ένα διάστημα από μια εβδομάδα μέχρι μήνας, ίσως και παραπάνω, για να έχουμε αποκατάσταση. Νομίζω ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας έχουν ξεκινήσει από τις 2 Σεπτεμβρίου, που ήταν η μέρα Δευτέρα. Και νομίζω ο κόσμος έχει δει και την διαφορά, και είναι κάτι που εισπράττουμε καθημερινά. Έχουν πληθεί όλες οι πλατείες και όλες οι γειτονιές της περιοχής για πρώτη φορά. Έχει βγει το πλυστικό μηχάνημα των κάδων για πρώτη φορά. Βέβαια θα μπορεί να σας ενημερώσει για το συγκεκριμένο και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ναι, και Καθημερινότητας. Είναι κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις καμένες λάμπες. Όπως σας είπα, διανύουμε την 25η μέρα της διοίκησης του Δήμου και έχουν γίνει πράγματα που έχουν γίνει για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Θα έλεγα μια ότι... Μια πια είπα για λάμπες, αυτή την είσοδο της πόλης από θα Πέτρα μέχρι η πόλη είναι και θέμα είναι περιφέρειας. Λίγο, ναι.
ότι ναι, δεν τρέχει η καθημερινότητα. Ναι. Λοιπόν, να το δείτε και αυτό λοιπόν στην είσοδο της πόλης, επαναλαμβάνω. Σύντομα θα λειτουργήσει. Από Πέτρα είναι απαράδεκτο για πρωτεύουσα νομού να είναι στο σκοτάδι βυθισμένη είσοδος της πόλης, της πρωτεύουσας του νομού, για πάνω από 5 χρόνια. Δεν είναι, συμφωνώ, δεν γίνεται πουθενά αυτό. Συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω ότι τα τελευταία 10 χρόνια ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι. Λοιπόν, εδώ... επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης της συγκεκριμένης περιοχής, δηλαδή της εισόδου της πόλεως στην λεωφόρο Κύκνων και ό,τι έχει να κάνει με τα χόρτα και κάποιους θάμνους που βρίσκονται στην παρόχθια ζώνη, ώστε να εμφανιστεί επιτέλους η πόλη μπαίνοντας στην, από την είσοδο. Και βέβαια είναι, εννοείται ότι... υπάρχει εκεί έλλειψη φωτισμού, όπως και στο πάρκο Θέας, θα έλεγα λίγο πιο πριν. Ναι. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε αρμοδιότητες της περιφέρειας, αλλά βέβαια και του Δήμου. Υπάρχει απόλυτη συνεργασία και με τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος, από όσο έχω πληροφορηθεί, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή όλα τα μηχανήματα του Δήμου και κάποια που ήταν παροπλισμένα για αρκετά χρόνια βρίσκονται έξω στους δρόμους και θα έλεγα. Θα σας πρότεινα να κάνετε και ένα ρεπορτάζ για να δείτε πώς κινείται η καθημερινότητα και η καθημερινότητα αυτές τις πρώτες 25 μέρες. Όπως σας είπα, είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και μάλιστα ευχάριστα οι κάτοικοι όλων των περιοχών. Όλα μπαίνουν στη σειρά τους. Σύντομα θα λειτουργήσει, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το γραφείο Δημότη, το οποίο θα βρίσκεται με παρουσία, με φυσική παρουσία στην είσοδο του Δημαρχείου, αλλά θα υπάρχουν και κάποια τηλεφωνικά νούμερα, τηλεφωνικοί αριθμοί, στα οποία θα απευθύνονται οι δημότες για τα καθημερινά τους προβλήματα, με χρονοδιάγραμμα όμως επίλυσης των προβλημάτων. Απλά όπως σας είπα, 25 μέρες έχουμε ως Δημοτική Αρχή, πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι όλα στην θέση τους και στη σειρά τους, έτσι όπως θέλουμε να λειτουργήσει επιτέλους ο Δήμος Καστοριάς. Έρχονται και ερωτήματα που μπορεί να μην είναι και της αρμοδιότητάς σας, αλλά δείχνουν την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων. Αν είναι στις προθέσεις σας, λέει, να κλείσετε το γυμνάσιο Ινόης Πενταυρίσου. Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων αυτό. Άλλο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι όμως αρμοδιότητα των οργάνων της εκπαίδευσης. Ακριβώς όπως το λέτε, θα τεθεί στο τραπέζι, νομίζω το Νοέμβριο, κατά τίθενται αυτές οι προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας από τις Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα παιδιά πια είναι λίγα και θυμίζω ότι πολύ πρόσφατα είχαμε και τον κύριο Μπουτσιάδη, ο οποίος μας είπε ότι ίσως υπάρξει αναγκαιότητα να μικρύνουν ή να συγχωνευτούν σχολεία δημοτικά ακόμη και στην πόλη της Καστοριάς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Προτάσεις όμως. Θα δούμε. Είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, σίγουρα δεν είναι ευχάριστες. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι, όπως είπα, από τους αρμόδιους φορείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ληφθούν και οι απαραίτητες αποφάσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γονατζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, γιατί το βασικό μας θέμα ήταν αυτά που γράφονται. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά που γράφονται στις ανακοινώσεις της ΜΕΤΑΟΤΑ. Μία ανανέωση συμβάσεων για μία ανανέωση συμβάσεων. Ανθρώπους ορισμένου χρόνου και πάντα με τις ανάγκες και με τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο Δήμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.